Χαίρετε. Και ας ξεκινήσει η Σοφία. Hi, Eliana. Hi. Μου αρέσει το τσίρα που έχει κόκκινο στην μπλούζα και το, you tied it in με τα καλσόν. Αυτό είναι ωραίο. Το πρόβλημα που με ενοχλεί είναι, είσαι τόσο διαφορετική από τις εικόνες που ήρθες στο παιχνίδι μαζί. Καταλάβω ότι θέλεις να, να δοκιμάσεις διαφορετικά πράγματα και είναι cool για μένα. Αλλά για μένα, basically, είσαι like μια completely διαφορετική γυναίκα. Like, μια Ελεάνα και τώρα μια καινούρια Ελεάνα. Είναι cool look, δεν είναι Ελεάνα για μένα, αλλά εγώ... Γιατί? Δεν είναι Ελεάνα ακόμα. You know, I think χρειάζομαι να δω περισσότερες εικόνες έτσι από την Ελεάνα για να πιστεύω, okay, είναι Ελεάνα. Do you know what I mean? Just because έχω δει πάρα πολλές σε μια style. Και τώρα είναι λίγο... Είναι καλό, αλλά είναι διαφορετικό για μένα. So, να σου δώσω αυτό, because το συνθιασμό με την μπλούζα και με τα καλσόν είναι κάτι που δεν έφεραν μια, εγώ νομίζω, ως τώρα που είναι τόσο ακριβώς το ίδιο χρώμα και αυτά. Ευχαριστώ. Δημήτρη. Ναι. Η τσάντα αυτή, belt back, έτσι λέγονται, υπάρχουν πολύ ωραίες belt back στην αγορά και είναι πραγματικά πολύ χρηστικές. Αυτή δεν είναι για σένα, είναι μόνο για ορειβασία. Δεν είναι belt back βόλτα σε αυτό το πράγμα, είναι μόνο για μηχανές, μοτοσυκλιστές και ορειβάτες. Το jacket λοιπόν αυτό είναι... Επίθετο, μην τρέπεστε. Δεν είναι. Είναι τώρα συνοδεύει το belt back. Είναι πάλι για κάτι άλλο. Για μοτοσυκλιστές, είναι για φωτογράφους αυτούς που έχουν παπαράτσι, που έχουν πολλά πράγματα, πολλά φιλμάκια βάζουν. Εξυπηρετεί μόνο χρηστικά κάτι πουθενά στιλιστικά. Το παπούτσι αυτό, σας το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ωραίο. Είναι η φιάπα που είναι λεπτή μπροστά και ανοίγει το παπούτσι και. Μπράβο. Και δεν κολακεύει κανένα πόδι. Μαζί με τα λουράκια που τα έχει σφίξει και έχει σταματήσει το αίμα, δεν σε κολακεύει. Okay. Ωραία. Μαζί, όλα μαζί, δεν λειτουργούν. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά η Ελεάνα μας κάνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ και χτυπάμε παλαμάκια, όσο και αν δεν φαίνεται, κάνεις μια τέτοια προσπάθεια στα δικά μου τα μάτια και αυτά και αυτά και μου τα ακυρώνεις. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε τόσο κατευθείαν. Όχι, δεν είναι καθόλου ωραίο, Ελεάνα. Εγώ ναι, αλλά δεν γίνεται να ισοπεδώσουμε όλη καθόλου. Την πρόοδο. Αύριο είναι άλλη μια μέρα και έχεις βγει και νικήτρια ημέρας και έχεις πάρει και τρία, έχεις πάρει και τέσσερα, ναι, δηλαδή καμία. Μιλάμε μόνο, όταν μιλάμε, μην μπερδεύεστε, μιλάμε μόνο για το τώρα. Ούτε καν για το τώρα. Τώρα τι συμβαίνει τώρα. Αύριο μπαμπαρίς 5. Αλλά τώρα είναι πολύ κακό αυτό που βλέπω. Ευχαριστώ. Και εγώ. Και κλείνουμε με σένα, Στέλιο μου. Λοιπόν, yes. Περίμενα κάτι περισσότερο από σένα σήμερα. Αν και ότι το ότι σε δίασε αυτό το καλσό με αυτή την μπλούζα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Φαντάζομαι δεν τα βρήκες κάπου μαζί. Όχι, καλά, αυτό το έχω κάτι χρόνια αυτό προχθές. Πάρα πολύ ωραία είναι που τα βάλες μαζί. Εμένα το γυλαίκο αυτό μου αρέσει. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτή η φούστα, η οποία μου αρέσει το μήκος της, αλλά θα μπορούσε να, λίγο, να έχει κάποια ουσία αυτή η φούστα. Ένα φουστάκι βισκός, τι είναι αυτό. Ούτε καν βισκός. Ναι, είναι ένα σήμαντο φουστάκι το οποίο είπες να βάλεις ένα κοντό. Βάλ' το, ρε παιδί μου, το κοντό. Να είναι μια ωραία φούστα, κανονική. Όχι στενή, σε αυτό λίγο το. Ναι. Το πατρόν είναι μια χαρά. Τώρα, παπούτσια. Για αυτό το task δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι ευχαριστημένος βλέποντας αυτά τα παπούτσια. Ούτε εγώ. Είναι, δηλαδή. Ξέρεις, είναι ένα task που σας βάλαμε λίγο τελευταία στιγμή για να δούμε ποιες μπορούν και ποιες δεν μπορούν και ποιες θα ασχοληθούν και ποιες θα ασχοληθούν. Αυτό το πράγμα. Οι τρεις τελευταίες θα χάσουν από ένα βαθμό. Δεν ξέρω τελικά αν σας απασχόλησε τόσο πολύ αυτό το πράγμα ή αν σκεφτήκατε σοβαρά ότι μία εικόνα που έχει θέμα το καλσόν και το παπούτσι πρέπει να πρωταγωνιστούν αυτά. Εντάξει, εγώ σήμερα δεν έχω κάνει κάποια ιδιαίτερα τίποτα, μεγάλη πρόταση. Καμία δεν έχει από εδώ σήμερα να κάνει καμία πρόταση που να αφορά το καλσόν και το πέδιλο. Καμία κοπέλα δεν έχει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να βλέπουμε από τα 10 κορίτσια, από τα 9 που είστε σήμερα, και να λέμε ότι το ίδιο χρώμα καλσόν με ίδιο χρώμα παπούτσι είναι πρόταση. 1999 και έχουμε 2023. Ωραία είναι η εικόνα σου. Ευχαριστώ. Ορίστε.
ευχαριστώ. Δύο. Αναπάντεχο. Ναι. Λοιπόν, η τελική βαθμολογία είναι 7,9. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις εδώ δίπλα μου, Ελένα.